Με εγκάβματα πίσω από το αυτί και στο δεξί μάγουλο, νοσηλεύεται ο 13χρονο στην παιδοχειρουργική κλινική του Παγνή με την οικογένειά του να περνά ώρες αγωνίας. Το περιστατικό συνέβη την παραμονή της Πρωτομαγιάς στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας στα Καμίνια, τη στιγμή που μια παρέα ανήλικων παιδιών άρχισαν να ρίχνουν ενόπνευμα στο πλακόστρωτο και στη συνέχεια έβασαν φωτιά. Οι φλόγες έφτασαν στο πρόσωπο του 13χρονου, οι κραυγές του οποίου κινητοποίησαν τους πολίτες. Είχαν το μπουκαλάκι. Και τσιρούσαν και πάει το κοπέλι χωρίς να ξέρει τι είναι το αυτό. Περνώντας, η βενζίνη αναφλέγει και το πήρε στο πρόσωπο το παιδί. Δηλαδή περνούσε τυχαία το παιδί από εκεί. Τυχαία. Ήταν παρέα του. Όχι, τυχαία. Τυχαία. Αυτό ήταν με τον παππού του και να πάει να παίξει και ήρθε το παιδί για να βρει παρέα εδώ πέρα για να παίξει και πέρασε από αυτούς μπροστά και έγινε ζημιά. Μα δεν το συζητάμε. Τώρα εικονάκι έχω κι εγώ. Είναι γεγονός ότι αυτό το θέμα είναι σοβαρό. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Συγκλονισμένη η μητέρα του ανήλικου μίλησε στο neakriti.gr. Όπως περιέγραψε, ο γιος της κατέβηκε στην πλατεία προκειμένου να συναντήσει τους φίλους του. Τότε είδε κάποια άλλα παιδιά να παίζουν με ένα μπουκάλι ενόπνευμα και φωτιά. Μεταξύ άλλων δήλωσε. Το παιδί μου είδε αυτό το παιχνίδι και προσπάθησε να αποφύγει το σημείο. Ωστόσο, η ροή του μπουκαλιού είχε πιάσει φωτιά και ένα παιδί προσπαθούσε να διάσει το μπουκάλι με το ενόπνευμα που τυλιγόταν στις φλόγες, σηκώνοντας το ψηλά και ρίχνοντας το τριγύρω. Κάπως έτσι η φωτιά έφτασε στο πρόσωπο του παιδιού μου και κάηκε. Ναι, δεν ήταν πολύ ελεγχόμενα τα πράγματα. Ίσως την επόμενη χρονιά θα πρέπει κάποιος να προνοήσει γι' αυτό. Δεν είχαμε και αστυνόμευση. Δεν πρέπει να γίνονται. Ποιος πρέπει αυτά να τα προστατεύσει, να μην πηγαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Σίγουρα είναι επικίνδυνο τα παιδιά να παίζουν, αλλά τα παιδιά τα μικρά δεν καταλαβαίνουν αυτό που κάνουν ότι είναι λάθος. Και λίγο να ξεφύγουν από τους γονείς μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Το πατέρα του ξέρω το παιδί, ξέρω ότι έρχονται εδώ πέρα. Είναι πολύ κύριος ο παππούς και το παιδί. Αλλά κακές ώρες υπάρχουν. Η μητέρα του νεαρού αγοριού περιέγραψε και τα όσα ένιωσε ο γιος της. Στην αρχή έβγαινε ο εγωισμός μπροστά, νευρίαζε. Καταλάβαινε πως όλα έγιναν κατά λάθος. Όμως κανείς από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει πως παιδιά μπορεί να ασχοληθούν με κάτι τόσο επικίνδυνο, με φωτιά και ενόπνευμα. Είμαι τρομοκρατημένη από αυτό που συνέβη. Είμαι τρομοκρατημένη για την ψυχολογία του παιδιού μου. Αυτό που επήγει όμως είναι να γίνει καλά ο γιος μου. Είναι ένα παιδί που δεν είναι σαν τα άλλα. Είναι τόσο πολύ ήσυχο παιδί. Ακολουθεί τον παππού, έρχεται εδώ πέρα και κάθεται λες και είναι κύριος. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρθηκαν σε επικίνδυνες στιγμές που εκτιλήσονται στην πλατεία της περιοχής, τμήμα της οποίας παρουσιάζει απαράδεκτες εικόνες λόγω των σημείων που προκλήθηκαν στο δάπεδο από το κάψιμο του Ιούδα. Φέρανε πάρα πολλές μπαλέτες και φέρανε εδώ και ανάψανε για το έθιμο και διαλύσαν την πλατεία. Το βράδυ της Αναστάσεως σκόπισαν να πάρει φωτιά υποσταθμούς. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση. Τον κάψαν το Ιούδα, έγινε μια ζημιά. Ποιος θα την πληρώσει αυτή τη ζημιά?